Ως μια πολύ σημαντική ημέρα χαρακτήρισε την 6η Δεκεμβρίου ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, καθώς υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας με τη διοίκηση του Λιμένα του Μπουργκάς. Η τετραμελής αποστολή του όλα έφτασε στον Μπουργκά τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου για να παραστεί και στις εορταστικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στην πόλη και το Λιμένα από το Δήμο και τη διοίκηση του Λιμένα με την ευκαιρία του εορτασμού του πολιούχου της πόλης του Μπουργκάς, Αγίου Νικολάου. Ο κύριος Δούκας πρότεινε και έγινε αποδεκτό ημερομηνία στις 6 Δεκεμβρίου δηλαδή να αποτελεί την ημέρα της έναρξης μια νέας περίοδου για τους δύο λιμένες με την υπογραφή του μνημονίου, αλλά και την ημέρα κοινής εορτής των δύο πόλεων λόγω του εορτασμού του Αγίου Νικολάου να οριστεί εφεξής ημέρα για την πραγματοποίηση κοινών πολιτιστικών δράσεων με ανταλλαγή εκδηλώσεων και με άξονα τη θάλασσα και τους δύο λιμένες. Επιλέξαμε μια γρήγορη διαδικασία με τη λιμενική αρχή του Μπουργκάς σε ό,τι αφορά την δυνατότητα να συνεργαστούμε ανεξάρτητα από τα προγράμματα τα γενικότερα που θα τρέξουν έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλουν και το χρόνο τους. Η αντιμετώπιση που είχαμε από την λιμενική αρχή του Μπουργκάς και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κύριο Ντίμοφ ήταν εξαιρετική. Μείναμε μία μισή μέρα στον Μπουργκάς, επιλέξαμε από κοινού την ημερομηνία να υπογράψουμε το μνημόνιο στις 6 Δεκεμβρίου, ημέρα που γιορτάζεται και στην πόλη μας και στον Μπουργκάς αντίστοιχα η γιορτή του Αγίου Νικολάου, με πολυσχηδείς πολιτιστικές και άλλου είδους εκδηλώσεις στον Μπουργκάς. Παρακολουθήσαμε τις εκδηλώσεις και υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας που κατατείνει στο να μπορέσουμε πάρα πολύ γρήγορα να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα θετικά για το λιμάνι, τα δύο λιμάνια κυρίως, σε ό,τι αφορά τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το δρόμο μέσα του Ελισπόντου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφει το μεσημέρι την 3η 6 Δεκεμβρίου. Η αποστολή του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης στη διάρκεια της παραμονής της είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Μπουργκάς και να ενημερωθεί για τον υφιστάμενο εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο Μνημόνιο τονίζεται η σημασία και οι θετικές επιπτώσεις στην τοπική και εθνική οικονομία, αλλά και στην ανάπτυξη της κοινοτικής συνοχής από τη συνεργασία των λιμένων που ενώνουν δύο θάλασσες, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα, και καθορίζεται το πλαίσιο και οι κοινοί στόχοι των δύο ολιμένο στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών, του θαλάσσιου τουρισμού, του πολιτισμού και των κοινών προγραμμάτων συγχρηματοδότηση μελετών και έργων. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα και με το άρθρο 4 του Μνημονίου, θα καθοριστεί η σύσταση της Κοινής Επιτροπής με στελέχη των δύο πλευρών για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων αλλά και των προτινόμενων δράσεων για την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου. Συμφωνήσαμε και ήδη την. Μέσα στη βδομάδα θα έχουμε και τη σύνθεση της Μεικτής Επιτροπής που θα τα εξετάσει όλα αυτά και συνεργασία με άτομα που είναι εξειδικευμένα στο θέμα αυτό, όπως είναι οι εταιρείες Logistics, να μπορέσουμε να έχουμε την δυνατότητα στις 19 του μηνός μάλλον να γίνει μια κοινή συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη φορά, όπου πια θα μπουν επιτάπητος και θα δρομολογηθούν πράγματα που έχουν να κάνουν με τις συνδυασμένες μεταφορές, στο κομμάτι του εμπορίου δηλαδή, δράσεις που έχουν να κάνουν με τον θαλάσσιο τουρισμό, δηλαδή την κρουαζιέρα και τα σκάφη αναψυχής, και δράσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και την αναψυχή σε μια διαδικασία ανταλλαγής δράσεων, δηλαδή ταυτόχρονα γεγονότα που θα γίνονται και στο λιμάνι του Μπουργκάς και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.